Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι από το δόγμα με το οποίο ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία, δόγμα νόμος και τάξη, έχουμε περάσει στο τρόμος και πάταξη. Δεν θα αναλύσω ούτε γιατί το ψέχασμα 200 φοιτητών είναι παράνομο, δεν θα σταθώ στο ξεγύμνομα διαδηλωτών, δεν θα μείνω στον κινηματογραφικό εξευτελισμό της ελληνικής αστυνομίας στην υπόθεση της οικογένειας Ινδαρέ, δεν θα σχολιάσω το εγκληματικό γροθοκόπημα 11χρονο από αστυνομικό, δεν θα αναλωθώ στις τηλεδίκες του Τσιμεντόλιθου, ήταν ή δεν ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας ή ρήψη τσιμεντόλιθο στην κατάληψη του Κουκάκη. Όσο και αν υπήρξαν παρεμβάσεις για να αλλάξει το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία στην υπόθεση του τσιμεντόλιθου, θα θυμίσω ότι δεν είχατε τα ίδια αντανακλαστικά και την ευαισθησία στην υπόθεση του Ζάκου Κωστόπουλου. Στην υπόθεση αυτή, ο θάνατος του ανθρώπου αυτού καταγράφηκε στις κάμερες, το είδαμε όλοι στις τηλεοράσεις. Αλλά η κατηγορία είναι για θανατηφόρο, σωματική βλάβη και όχι για ανθρωποκτονία. 2 μέτρα, 2 σταθμά στην κρίση μας προς τη δικαιοσύνη. Στη στάση μας προς τη δικαιοσύνη. Δεν θα κρίνω το κατηγορητήριο αυτή τη στιγμή βεβαίως. Για τα παραπάνω περιστατικά, αρκεί να αναφέρω την απειλή παραίτησης του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Αυθαιρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, τον καθηγητή κ. Αλευζάτο, αρκεί η καταγγελία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και οι ερωτήσεις πολλών ευρωβουλευτών σχετικά με τα θέματα αυτά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία, κύριοι Υπουργέ, ελάχιστο χρόνο κατάφερε να αμαυρώσει την ελληνική αστυνομία. Όμως η αστυνόμευση δεν γίνεται μπροστά στις κάμερες και ούτε για τις κάμερες. Η αστυνόμευση χρειάζεται εις βάθος ανάλυση, ολιστική αντιεγκληματική πολιτική και συνέργεια με τους κοινωνικούς φορείς. Η ασφάλεια, θα το επαναλάβουμε άλλη μία φορά, είναι κοινωνικό αγαθό δικαίωμα των πολιτών σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να καταλήγει να σερβίρεται ως τηλεοπτικό υποπροϊόν με κάμερες στημένες έξω από τις καταλήψεις για να αναμεταδώσουν ζωντανά την όποια επιχείρηση. Παραβιάζεται με αυτόν τον τρόπο κάθε αρχή αστυνόμευσης και τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των αστυνομικών που επιχειρούν. Επί των ημερών μας φυσικά και δεν υπήρχαν ούτε κάμερες ούτε φιέστες. Το αντίθετο θα έλεγα, υπήρχε συστηματική απόκρυψη μεγάλων επιτυχιών της ελληνικής αστυνομίας. Υπήρχε όμως και ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την πρόληψη της εγκληματικότητας και την αντιμετώπιση. Θα αναφέρω ότι εσείς από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα έχετε ανακοινώσει στα μέσα 4 φορές αλλαγή του επιχειρησιακού σχεδίου. Θυμίζω ότι επί των ημερών μας προωθήθηκαν ολοκληρωμένα προγράμματα που είχαν στόχο και την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, όπως το σχέδιο Περσέας και η εμφανής αστυνόμευση στις γειτονιές. Αποδόθηκε το πεδίο του Άρεως και η περιοχή του Φιλοπάπου και θυμίζω και τον Ιούλιο του 2017 ότι για πρώτη φορά προλάβαμε την διάρρηξη ATM στο ΕΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Το 2015 σημειώθηκε ύφεση κατά 30% της βαρύνουσας εγκληματικότητας στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας. Δεκάδες επιτυχημένες επιχειρήσεις εκένωσης κτηρίων έγιναν και στα εξάρχεια και αλλού, χωρίς υστερικά τηλεσίγραφα ή κάμερες. Μόνο στη δική μου σύντομη θητεία θα θυμίσω ότι έγιναν 20 οργανωμένες επιχειρήσεις στα εξάρχεια, κατασχέθηκαν πάνω από 160 κιλά κατέργασης κάναβης. Οι ίδιοι αστυνομικοί έλεγαν τότε ότι αυτές οι επιχειρήσεις τόσες πολλές σε τόσο διάστημα δεν είχαν γίνει επί 25 χρόνια. Το πρώτο εξάμηνο του 19 σε όλη την επικράτεια κατασχέθηκαν 5,5 τόνοι κάναβης και πάνω από 2.000 παράνομα είδη οπλισμού. Όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν έγιναν γιατί εμείς είχαμε αποκτήσει καμία επιφύτηση οι υπουργοί της κυβερνήσεώς μας. Αφήσαμε όμως την ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Γιατί η ελληνική αστυνομία ξέρει πολύ καλά πώς να κάνει τη δουλειά της απέναντι στο έγκλημα. Σε αντίθεση βέβαια με ό,τι έλεγαν κυρίως μερικοί εκ των συνδικαλιστών, από αυτούς που έπαιρναν 30 μέρες το μήνα άδεια όλο το χρόνο και που δεν έχουν πατήσει ποτέ για δουλειά, ότι εμείς τους είχαμε δέσει τα χέρια. Άδειες τις οποίες να θυμίσω εδώ ότι εμείς κόψαμε, εσείς επαναφέρατε, δεν ξέρω το λόγο.
Σε αντίθεση λοιπόν με αυτούς, εμείς αφήσαμε την ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Αυτή που δεν αφήνει την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της είναι η Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις ήδη ανατρέπονται, αποκαλύπτουν ότι οι πολίτες δεν αισθάνονται ασφάλεια και η ελληνική κοινωνία συζητά για την αστυνομική βία και όχι για τα πραγματικά προβλήματα και όχι για το ουσιαστικό έγκλημα.